Καλησπέρα σας. Θα αποφύγω και εγώ τις προσφωνήσεις. Θα μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή για να πω δύο κουβέντες για το Κάιρο. Επίσης, να πω ότι φιλοξενούμαστε σήμερα για δεύτερη φορά στη Γενική Γραμματεία, στην οποία οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για ό,τι προσφέρει, διότι πραγματικά η ομογένεια είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού, για να μην πω είναι η καρδιά που πάλεται μαζί με την καρδιά τόσων εκατομμυρίων Ελλήνων στο εξωτερικό για κάθε πράγμα που συμβαίνει στην πατρίδα μας. Αυτός ο παλμός μας διατηρεί τόσα χρόνια, αυτός ο παλμός έκανε τους προγόνους μας να συνδέονται πάντα με την πατρίδα τους, αυτός ο παλμός διατηρείται και μέχρι σήμερα. Τόσο στο Κάιρο όσο και στην Αλεξάνδρεια. Ξέρετε, κάποτε υπήρχε μια άμυλα μεταξύ των δύο παρικιών. Όταν μιλούσαν για Αλεξάνδρεια, κοιτάζανε στραβά η Καϊρινή και το ανάποδο. Αυτό ευτυχώς έχει εκλείψει. Η απόδειξη είναι σήμερα. Η εκδήλωση που είναι πρωτοβουλία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρίας μας είπε ότι πρέπει να έρθετε μαζί μας. Είμαστε ένα. Πρέπει να είμαστε παρόντες. Αυτό ακριβώς το συνέστημα έχουμε και εμείς στο Κάιρο και στην Αλεξάνδρεια. Είμαστε πολύ λίγοι για να μπορέσουμε να έχουμε αυτές τις διαχωριστικές γραμμές. Όπως και επίσης είμαστε πολύ λίγοι μεν στους αριθμούς, αλλά όπως πάντα ο ελληνισμός, όταν οι αριθμοί δεν του βγαίναν, μπορούσε και κατάφερε πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι μπορούμε να καταφέρουμε πολλά πράγματα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να κάνω μια γρήγορη περιγραφή για το τι υπάρχει στην κοινότητα Καΐρου. Παρόμοια πράγματα υπάρχουν στην κοινότητα Αλεξανδρίας, οπότε θα ακολουθήσει μετά ο πρόεδρος Αλεξάνδρειας να πει τον κυρίως λόγο. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να ευχαριστήσω όλους εσάς για την παρουσία, τη Γενική Γραμματεία, τους υπουργούς, τους υπουργούς, τον κύριο πρέσβη της Αιγύπτου, και να πω ότι όλα αυτά συμβαίνουν στην Αίγυπτο δύο αιώνες, επειδή η Αίγυπτος ποτέ δεν θεώρησε τους Έλληνες ξένους, αντίθετα τους θεώρησε ένα κομμάτι αναπόσπαστο της δικής τους ίδιας κουλτούρας. Αυτήν ακριβώς την κουλτούρα προσπαθούμε και σήμερα ειδικά, μέσω της συνεργασίας με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, να διαδώσουμε, να συνδέσουμε και γιατί όχι να απογειώσουμε όπως το αξίζουν πραγματικά οι δύο λαοί. Επιτρέψτε το. Η κοινότητα του Καΐρου ξεκίνησε λίγα χρόνια μετά την κοινότητα Αλεξάνδρειας και είχε δύο φάσεις. Μία φάση που με βάση το Οθωμανικό δίκαιο τότε ήταν το Μιλέτ, ο Πατριάρχης, ο εκάστοτε Πατριάρχης ήταν και ο πρόεδρός της, και στη συνέχεια το 1904 άρχισε να παίρνει τη μορφή που έχει σήμερα. Είμαστε λοιπόν μία κοινότητα σχετικά νέα στη μορφή που είμαστε, αλλά και την ίδια στιγμή αρκετά παλιά. Βεβαίως, τίποτα από αυτά που έχουμε σήμερα και που διατηρούμε δεν έγιναν τυχαία, έγιναν με κόπους, και αυτό είναι και το μότο της Ελληνικής Κοινότητας Καΐρου. Οι τομείς δράσης μας είναι ποικίλοι. Βεβαίως έχουμε ναούς. Οι ναοί μας είναι 6 στο Κάιρο σήμερα. Τα εκπαιδευτήριά μας, το δημοτικό ανήκει στην κοινότητα, το γυμνάσιο Λύκειο ανήκει στην Ιερά Μονή Σινά. Εδώ έχουμε, μπορούμε να πούμε, το φυτώριο του μέλλοντος. Η ελληνική κοινότητα Καΐρου προσπάθησε, λόγω της εξωστρέφειας που είχε ξεκινήσει εδώ και 20 χρόνια περίπου, 25 χρόνια θα έλεγα, να έχει αρκετά σημαντικό αριθμό μαθητών. Σήμερα το σχολείο μας έχει περίπου 160 μαθητές για δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο και νηπιαγωγείο, με το νηπιαγωγείο να έχει 25. Αυτό είναι ένα καλό νούμερο, πάρα πολύ καλό νούμερο, ενώ οι γεννήσεις με βάση τα στοιχεία που έχουμε από τα προξενία κυμαίνονται κοντά στα 35 με 40. Μερικά παιδιά λοιπόν προτιμούν την εκπαίδευση σε ξενόγλωσσα σχολεία. Στόχος μας λοιπόν είναι να βρεθεί κάποια χρυσή τομή και σε αυτό το κομμάτι. Μεγάλο κεφάλαιο θα έλεγα για την ελληνική κοινότητα Καΐρου είναι το ελληνικό νοσοκομείο. Το ελληνικό νοσοκομείο είναι ένα γενικό νοσοκομείο, το οποίο εξυπηρετεί βεβαίως τους Έλληνες, αλλά και τους Αιγύπτιους συμπαρίκους μας. Είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός η κοινότητα, εκ των πραγμάτων λοιπόν και δεν σκοπεύουμε στο κέρδος, αλλά οφείλουμε να μπορούμε να βγάζουμε τα όσα θα έπρεπε για να μπορέσει να λειτουργήσουν όλοι οι θεσμοί της κοινότητας. Ένα πολύ επίσης σημαντικό κομμάτι είναι ο οίκος Ευγυρίας, ο οποίος ήταν αποκλειστικά μόνο για τους Έλληνες.
Εδώ και κάποια χρόνια κάναμε και μια πτέρυγα και για τους Αιγύπτιους. Οπότε μπορούμε με τις δύο πτέρυγες να μπορεί να λειτουργήσει και οικονομικά και να στέκεται οικονομικά ο οργανισμός. Η κοινωνική πρόνοια. Η ελληνική κοινότητα Καΐρου δίνει τακτικά βοηθήματα σε οικογένειες Ελλήνων απόρων στο Κάιρο και φυσικά έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και με το Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων εδώ στο Κάιρο. Πολύ σημαντικό κομμάτι είναι το πολιτιστικό κέντρο. Είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε με ένα πρωτόκολλο που υπογράφτηκε στη Μύκονο μεταξύ της Ελλάδος και της Αιγύπτου, όπου ιδρύθηκε το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο Καΐρου στις αρχές περίπου είμαστε 16 χρόνια που ζει το πολιτιστικό κέντρο. Ο βασικός του σκοπός είναι η διάδοση της ελληνικής γλώσσας, τόσο στους Αιγύπτιους όσο και στους Έλληνες μαθητές που φοιτούν σε ξένα σχολεία, δηλαδή τμήματα μητρικής γλώσσας θα έλεγα. Είναι αναγνωρισμένο κέντρο ελληνομάθειας και στην πραγματικότητα αποτελεί ακριβώς τον πυρήνα εξωστρέφειας που έχει η κοινότητα προς τους πάρα πολλούς φοιτητές των κλασικών σπουδών των Αιγυπτιακών Πανεπιστημίων. Η κοινότητα, μέσα στις προσπάθειές της να μπορεί να εξωσκελίζει τους προϋπολογισμούς της, έχει ιδρύσει ένα μεταφραστικό τμήμα. Χρησιμοποιούμε δηλαδή την νεολαία μας για να μπορούν να μεταφράζουν κάποια από τα ελληνικά στα αραβικά και από τα αραβικά στα ελληνικά. Εξάλλου αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα με την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και της επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι απαραίτητο για την κοινότητα και για όσους ενδιαφέρονται γι' αυτό. Η κοινότητα έχει δικό της ξενώνα, όπου μπορεί να φιλοξενήσει από εκπαιδευτικούς μέχρι και συγκροτήματα ή σε περίπτωση. Αυτή τη στιγμή είμαστε fully booked βέβαια, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι και αυτή μια δραστηριότητα που και εξοικονομεί χρήματα, αλλά και την ίδια στιγμή μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε και κάποιες δραστηριότητες, οι οποίες θα ήταν το οικονομικό τους σκέλος αρκετά βαρύ για μας. Δίνουμε υποτροφίες τόσο στις προπτυχιακές όσο και στις μεταπτυχιακές σπουδές και έχουμε μια ιδιαίτερη μέριμνα για την νεολαία. Βεβαίως έχουμε και εφημερίδα, εβδομαδιαία, διάφορες εκδόσεις, στις οποίες μεριμνούμε τουλάχιστον μία έκδοση το χρόνο να βγαίνει, ένα βιβλίο δηλαδή το χρόνο να βγαίνει, και έχει γίνει μια ιδιαίτερη εργασία για τη διατήρηση των αρχείων μας. Η οποία βέβαια πρέπει να γνωρίζετε ότι η κοινότητα του Καΐρου, όπως και της Αλεξάνδρειας, έχουν συγχωνευτεί σε αυτοί αρκετές κοινότητες που έχουν εκλείψει. Στην κοινότητα του Καΐρου έχουν συγχωνευτεί 13 κοινότητες. Οι κυριότερες είναι του Σουέζ, θα έλεγα, και κάποιων άλλων Μίνιας, Σιμπίνελκομ και διάφορες άλλες περιοχές. Ξέρετε, οι Έλληνες στην Αίγυπτο ήταν διάσπαρτοι, δεν ήταν συγκεντρωμένοι σε συγκεκριμένα σημεία. Μπορεί να ακούγεται το Κάιρο και η Αλεξάνδρεια σαν τους βασικούς πυρήνες, όμως το χαρακτηριστικό των Ελλήνων είναι ότι υπήρχαν παντού στην Αίγυπτο. Στερεότυπο σε αιγυπτιακές ταινίες της δεκαετίας του 40 και του 50, θα δείτε μέσα στην αιγυπτιακή οικογένεια, όπου και αν διαδραματίζονταν τα γεγονότα της ταινίας, να υπάρχει και μια ελληνική οικογένεια. Αυτό το πράγμα είναι ένα πολύ μεγάλο ατού, θα έλεγα, που έχουμε σαν Έλληνες στην Αίγυπτο, και το ίδιο πράγμα δουλεύει και για τους Αιγύπτιους, για τους Έλληνες. Φυσικά στηρίζουμε τα ελληνικά σωματεία, τα μικρότερα σωματεία στο Κάιρο, και η στενή συνεργασία μας με τους Αιγυπτιώτες, με τους χιλιάδες Αιγυπτιώτες Έλληνες στην Ελλάδα, είναι και αυτή πολύ σημαντική. Θα σταθώ στη νομική υπόσταση, η οποία από ελληνικής πλευράς αναγνωριστήκαμε κάποτε και από εκεί και πέρα παραμένει η ελληνική κοινότητα όπως είναι. Και από αιγυπτιακή πλευρά θέλω να τονίσω κάτι. Οι Αιγύπτιοι αναγνωρίζουν τις κοινότητές μας ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ότι δεν είναι απλές κοινότητες, δηλαδή σωματεία που υπάγονται στο νόμο, αλλά είναι σωματεία τα οποία έχουν μια ιδιαίτερη μορφή, ιδιαίτερη ανεξαρτησία που εξασφαλίζει πάρα πολλά δικαιώματα που είχαν οι κοινότητες από πάρα πολύ παλιά. Αυτό καθεαυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κίνηση που πρέπει να προβάλλεται, διότι τιμάει το Αιγυπτιακό κράτος. Και αυτό ισχύει μέχρι σήμερα και μάλιστα ανανεωμένο. Τέλος, θα μιλήσω για τους πόρους της κοινότητας. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, αλλά όπως βλέπετε πάντα τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα. Πάντα. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να ισοσκελίσουμε αυτό, η κοινότητα
κάνει κάποιες προσπάθειες. Με βασικότερη βέβαια το ελληνικό νοσοκομείο που είδατε και στις προηγούμενες προβολές. Είναι ένα τεράστιο οικόπεδο, ένα γενικό νοσοκομείο. Αυτό περίπου έτσι περιγράφεται η χώρη του νοσοκομείου. Αυτή είναι η σημερινή του κατάσταση. Για τα οικονομικά μας, το ελληνικό νοσοκομείο υπήρξε κάποτε πάρα πολύ προβληματικό, όπως βλέπετε εδώ, και σήμερα αποτελεί τον πνεύμονα που ίσως σκελίζει τις δύο πλευρές των οικονομικών μας. Εδώ είναι κάποιες φωτογραφίες από το πώς είναι το νοσοκομείο σήμερα. Το γυροκομείο μας, ο οίκος ευγυρίας, όπως είπα, υπάρχουν δύο πτέρυγες, η μία ίσως σκελίζει την άλλη. Τα πλάνα μας για το νοσοκομείο στο μέλλον, βεβαίως μαζί με ιδιωτική πρωτοβουλία, δεν μπορούμε μόνοι μας να τα κάνουμε όλα αυτά. Εξάλλου είμαστε μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Τα εκπαιδευτήριά μας, εκδηλώσεις των νέων, δραστηριότητες επίσης των νέων σε διάφορα μέρη, το προσκοπείο, αθλητικές ομάδες. ΠΑΟΚ δεν είναι ο ΠΑΟΚ της Θεσσαλονίκης, είναι οι παρικιακές αθλητικές ομάδες Καΐρου. Ο κύριος Υπουργός όταν είχε έρθει είχε παραξενευτεί για το ΠΑΟΚ, αλλά και του άρεσε. Εδώ είναι κάποιες δραστηριότητες που κάνουν οι Έλληνες φοιτητές μας και σε ξένα σημεία και σε ξένα πανεπιστήμια. Προβάλλεται πάντα ο ελληνισμός. Τα σωματεία, τα διάφορα σωματεία, ναυτικός όμιλος πάνω στον Ήλο, ο Ιερός Ναός Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, διάφορα ιδιοκτησιακά μας στοιχεία της κοινότητας και φυσικά εδώ τα διάφορα παρικιακά σωματεία μας. Κλείνοντας, θα πω τους τρεις βασικούς πυλώνες στους οποίους στηριζόμαστε και που οι προλαλήσαντες χωρίς να ξέρουν τους είπαν. Ένα είναι η ελληνική μας γλώσσα. Διατηρούμε την ελληνική γλώσσα, προσπαθούμε το κατά δύναμη, θα έλεγα, με τη βοήθεια βεβαίως του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, βάζουμε και εμείς πλάτη, κατανοούμε και προχωρούμε για να διατηρήσουμε, εφόσον οι αριθμοί δεν έχουν μειωθεί σημαντικά στο Κάιρο, να συνεχίζουμε την πορεία μας με την ελληνική γλώσσα. Το δεύτερο βέβαια είναι ο πολιτισμός. Μπορεί να μην μπορούμε να γεννήσουμε καβάφιδες και τσίρκα ξανά, αλλά μπορούμε να κτίσουμε σε αυτά που έχουν αφήσει. Και ο ρόλος μας και το έργο μας είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό. Να κτίσουμε πάνω σε αυτά που έχουν αφήσει. Τελευταίο βεβαίως είναι η οικονομική μας επάρκεια για την οποία δουλεύουμε μόνοι μας και ποτέ δεν ζητούμε την βοήθεια κανενός. Βεβαίως υπάρχουν ευτυχώς και κάποιοι άνθρωποι που έχουν την ευαισθησία και βοηθούν. Τους ευχαριστούμε και θέλω να τονίσω ότι βλέποντας το μέλλον, όπως είπαμε, οι αριθμοί δεν έχουν σημασία, η ποιότητα και το μέταλλο έχει σημασία. Σας ευχαριστώ.